Κύριε Υπουργέ, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα ως εκπρόσωπο της φίλης Ρωσικής Ομοσπονδίας, με το λαό της οποίας οι Έλληνες συνδέονται με ιστορικούς και πνευματικούς δεσμούς αιώνων. Αλλά σας καλωσορίζω βέβαια και ως πολύπειρο διπλωμάτη, του οποίου η δράση διατρέχει τις τελευταίες δεκαετίες. Συναντιόμαστε, η αλήθεια είναι, σε μία δύσκολη συγκυρία, καθοριστική, καθώς η χώρα μου, η Ανατολική Μεσόγειος, ο Νότιος Κάυκασος, η ευρύτερη περιοχή μας, είναι μια περιοχή στην οποία δοκιμάζεται η διεθνή σταθερότητα. Мы встречаемся в сложные времена. Те времена, когда Восточное Средиземноморье, Южный Кавказ и наш регион подвергаются самым разным опасностям. Και θα έχω την ευκαιρία στις συνομιλίες μας να σας ενημερώσω για την δράση της γειτονικής Τουρκίας. И у нас будет возможность в наших переговорах немного возможность проинформировать вас о действиях соседней страны Турции. Η οποία δυστυχώς ρόλο ταραξία καταπατά την διεθνή νομιμότητα, ναρκοθετώντας την ειρήνη σε πολλά ευαίσθητα σημεία του χάρτη. Και βέβαια κάτι το οποίο με προβληματίζει ιδιαίτερα είναι ότι περιβάλλει αυτήν την επιθετική της δράση με έναν θρησκευτικό μανδύα, καθιστώντας έτσι ορατό τον κίνδυνο για την αρμονική συνύπαρξη λαών και θρησκειών. Και πιστεύω ότι είναι προς το αμοιβαίο μας συμφέρον να ελέγξουμε τέτοιες προκλητικές συμπεριφορές και να θυμίσουμε σε όποιον τις ασκεί τα πραγματικά του όρια. Η Ελλάδα τάσεται σταθερά, κύριε Υπουργέ, με το μέρος του διεθνούς δικαίου και των συνθήκων, όπως και των δανών καλής γειτονίας. Το αποδείξαμε αυτό έμπρακτα, υπογράφοντας συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Мы доказали, подписывая соглашение о лимитации морских территориальных вод, подписывая соглашение с Египтом и с Кипром. Και πρέπει να σας πω ότι στο πλαίσιο αυτό... Με την Αίγυπτο και με την Ιταλία. Και πρέπει να σας πω ότι άκουσα με μεγάλη ικανοποίηση, κύριε Υπουργέ, την πρόσφατη υπενθύμησή σας ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια αποτελεί αναφέρετο κυριαρχικό δικαίωμα κάθε κράτους. Я с удовольствием слушал, господин министр, ваше заявление о том, что расширение до 12 морских миль является неотъемлемым правом нашей страны. Η Ελλάδα, το έχουμε ξανασυζητήσει, προφανώς είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν μας εμποδίζει όμως, κύριε Υπουργέ, να διευρύνουμε τις διμερείς μας σχέσεις με τη Ρωσία. Η Γκρέσια является членом Ευρωπαϊκού Союза и НАТО, но это не мешает нам, господин министр, расширить наше сотрудничество. Καθώς μάλιστα πλησιάζει η εμβληματική επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, στην οποία η χώρα σας βοήθησε καθοριστικά. Символика приближается очень важная дата, 200 лет дня греческой революции, и ваша страна сыграла решающую роль в этом. Άλλωστε, το 2021 είναι έτος ιστορίας Ελλάδος και Ρωσίας. Και η διπλή αυτή γιορτή θα μας προσφέρει μια ευκαιρία να θυμηθούμε τις στιγμές που συμπορευτήκαμε στο παρελθόν. Этот двойной праздник напомнит нам все те
моменты, которые связывали нас с прошлым. Αλλά να οικοδομήσουμε και αυτές που θα μας συνοδεύουν στο μέλλον. Не поможет нам построить новые возможности, которые нам нужны в ближайшем будущем. Γνωρίζετε ότι έχω απευθύνει προσωπική πρόσκληση στον πρόεδρο Πούτιν. Вам известно, что я пригласила официально, направила официальное приглашение президенту господину Путину. Να βρεθεί στην Αθήνα την 25η Μαρτίου του 2021. Приехать в Афину 25 марта 2021 года. Μαζί με τον πρόεδρο της Γαλλίας και μαζί με τον πρίγκιπα Κάρολο, ώστε να σηματοδοτήσουμε με αυτόν τον τρόπο την συμμετοχή των τριών χωρών που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη του αγώνα των Ελλήνων για εθνική ανεξαρτησία. Και είδα μάλιστα με πολύ ενδιαφέρον ένα σχετικό βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη σημασία της ναυμαχίας του Ναυαρίνου. Εμείς με πολύ ενδιαφέρον είδαμε publicação в Твиттере о том, что там говорили про Ναυαρίνσκο битву, то, что у нас там Ναυαρίνσκο битву. Οπότε και πάλι με χαρά σας καλωσορίζω. Στην Αθήνα και προσβλέπω σε πολύ ουσιαστικές συνομιλίες. Уважаемый господин премьер-министр, спасибо за эту возможность встретиться с вами в рамках нашего визита в Грецию. Уважаемый кύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστώ για την ευκαιρία να σας συναντήσω κατά την επίσκεψή μου στην Ελλάδα. Мы очень ценим наши отношения, которые уходят корнями вглубь веков и историческую, духовную близость наших народов. Εμείς εκτιμούμε πάρα πολύ τις σχέσεις μας που έχουν πολύ βαθιές ρίζες στην ιστορία στο βάθος των αιώνων και βεβαίως τη σύνδεση που έχουν οι χώρες μας στο ιστορικό και πνευματικό επίπεδο. И мы активно поддерживаем ваше стремление достойно отметить предстоящую в будущем году 200-летнюю годовщину начала борьбы за независимость. Και βεβαίως θερμά και ενεργά υποστηρίζουμε την επιθυμία σας να γιορτάσετε με τον δέοντο τρόπο την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης. Мы сегодня с моим коллегой Никосом Дендиасом подписали меморандум, который закрепляет вашу договоренность с президентом Путиным провести в будущем году перекрестный год истории России и Греции. Και σήμερα με τον συναδελφό μου, τον Νίκο Δέντε, υπογράψαμε το κοινό μνημόνιο για τη διεξοδική του έτους ιστορίας το 2021, για το οποίο συμφωνήσατε με τον πρόεδρο της Ρωσίας, κ. Βλαντίμιρ Πούτιν. Планируется внушительный перечень мероприятий, которые, я уверен, будут интересны не только для историков, археологов, но и для широкого круга общественности наших стран. Προγραμματίζεται πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, που ελπίζω θα έχουν ενδιαφέρον όχι μόνο για τους ιστορικούς και αρχαιολόγους, αλλά και για το ευρύτερο κοινό των χωρών μας. Мы сегодня подробно обсуждали ситуацию в Восточном Средиземном море и в этом регионе, очень важном геополитическом регионе в целом. Πολύ περιεκτικά συζητήσαμε την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή, που είναι πολύ σημαντική από την γεωπολιτική άποψη. Мы согласны в том, что необходимо как можно скорее принять меры для разрядки напряженности и перехода к урегулированию всех возникающих здесь проблем, а их немало, путем переговоров непосредственно между заинтересованными сторонами. И συμφωνούμε, ότι χρειάζεται το ταχύτερο δυνατόν η αποκλιμάκωση της ένδυσης που δημιουργήθηκε στην περιοχή για να προχωρήσουν οι συμμετέχοντες χώρες στη διευθέτηση όλων των προβλημάτων που δεν είναι και λίγα στην περιοχή, μέσα απευθείως διαλόγου των πλευρών. Это касается и вопросов, которые регулируются Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, включая те вопросы, где права соседних государств пересекаются и в соответствии с Конвенцией требуют договорного решения путем прямого диалога. Авто афора и та ведимата, ку ине сто плесио тис симбасис я то дикио тис фалесис ту 1982, όταν προκύπτουν τα ζητήματα μεταξύ των όμορων χωρών, τα συμφέροντα των οποίων διασταυρώνονται και χρειάζεται να υπάρχει διευθέτηση και συμφωνία μέσω των διακυβερνητικών συμφωνιών. Россия расположена в непосредственной близости от Восточного Средиземноморья,
у нас есть устойчивые и добрые отношения с находящимися здесь странами, и если на то будет воля, если к тому будет проявлен интерес соответствующих наших партнеров, мы будем готовы всячески содействовать нормализации обстановки здесь. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω απευθείας διαλόγου. Η Ρωσία βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτή την περιοχή. Εμείς έχουμε καλές, σταθερές σχέσεις με τις χώρες της περιοχής και αν υπάρχει βούληση ενδιαφέρον από τους εταίρους μας, είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στην ομαλοποίηση της κατάστασης. Полностью согласен с вами в том, что попытки разыгрывать религиозную карту в геополитических играх крайне опасны. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι οι προσπάθειες να χρησιμοποιηθεί ο παράγοντας, θρησκευτικός παράγοντας στη γεωπολιτικά παιχνίδια είναι πολύ επικίνδυνο. Мы уже многие годы продвигаем в рамках ОБСЕ инициативу о том, чтобы признать не только антисемитизм, но и христианофобию и исламофобию предельно опасными явлениями. Εδώ και χρόνια στο πλαίσιο του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας της Ευρώπης προωθούμε την πρωτοβουλία να αναγνωριστεί όχι μόνο αντισημιτισμός, αλλά και χριστιανοφοβία και ισλαμοφοβία ως καταδικαστές πράξεις. И здесь у нас с Грецией абсолютно совпадающие позиции. Мы эти вопросы будем продвигать и в Совете Европы. Сейчас Греция председательствует в Комитете министров Совета Европы. Нам приятно, что она продвигает общие для всех европейцев ценности, включая образование, культуру и работу по линии молодежных организаций. Υποστηρίζει και η Ελλάδα αυτά τα ζητήματα, κοινές προσεγγίσεις έχουμε. Θα προωθήσουμε αυτό το θέμα και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο ότι τώρα στο πλαίσιο της Προεδρίας της Ελλάδος στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης η Ελλάδα προωθεί κοινές ευρωπαϊκές αξίες και στον τομέα της πολιτείας, πολιτισμού και ως προς την νεολαία. И сегодняшние переговоры лишний раз подтвердили то, о чем вы сказали, господин премьер-министр, что членство Греции в Евросоюзе и НАТО никак не мешает развивать отношения с Российской Федерацией. Хотелось бы, чтобы и Евросоюз, и НАТО тоже не мешали нам развивать отношения с Грецией. Βεβαίως επιθυμητό θα ήταν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να μην μας εμποδίσουν να αναπτύξουμε αυτές τις σχέσεις. Спасибо большое. Ευχαριστώ πολύ.